Πρώτο τελευταίο παίκτη του Παναθηναϊκού. Υπάρχει λοιπόν παράβαση την οποία πιστεύω να σφύριξε ο Διευθυντής. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι τώρα τριπλό το ερώτημα. Πάμε από αυτά αν που βλέπουμε. Αν υπάρχει πέναλτι, αν είναι σωστή κόκκινη κάρτα και αν έχει προηγηθεί ο offside. Να δούμε τι ακριβώς, καταρχήν ο διαιτητής δείχνει κόκκινη στον κάρτα όμο. Στον ώμο για αυτό το οποίο είδε ο διαιτητής, επαναλαμβάνω, ότι η μπάλα βρήκε το χέρι. Πάμε να δούμε αν υπάρχει offside που δεν θα δούμε ποτέ από αυτή τη λήψη, γιατί δεν είναι ανοιχτό το πλάνο για να μας βοηθήσει σε αυτό το οποίο βλέπουμε βέβαια τώρα είναι ο παίκτης του Πανιωνίου. Εδώ θα ξαναδούμε αν χρησιμοποιεί το χέρι του. Θα γίνει τώρα η κίνηση από τον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Σισε, και εδώ θα βρει το γόνατο, θα βρει όμως και το χέρι. Είναι ο τερματοφύλακας πίσω, αυτό το οποίο πάντοτε είναι, και θα λέμε, Βασίλη, είναι, αν είναι υποσχόμενη ή προφανής ευκαιρία. Εδώ λοιπόν, εγώ θα πω αυτό το οποίο βλέπω διαιτητής, δεν μπορώ να εκτιμήσω. Πάμε να δούμε όμως, να τελειώσουμε πρώτα, αν υπάρχει offside. Δεν βλέπουμε ούτε από αυτή την λήψη αν υπάρχει offside. Εδώ δεν έχουμε τον παίκτη που θα γίνει παραλήψη. Από αυτή όμως τη λήψη και με αυτές τις μεγεθύνσεις, ναι, αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς και θα πρέπει να ξαναδούμε είναι πάρα ο παίκτης, ο άλλος, δεν είναι αυτός που είναι δίπλα στον Σισε, ο Σαλπικίδης πιο πέρα. Ο παίκτης του Πανιωνίου. Είναι αυτός που καλύπτει. Αυτόν τον οποίο τώρα έχουμε σε μεγέθυνση. Αυτός που είναι μαζί με τον Σαλπικίδη. Εδώ αριστερά, λοιπόν αυτός είναι πιο πίσω και εδώ τον κόκκινο κύκλο. Ο δικός μας τεχνικός μας έχει τον κόκκινο κύκλο.